Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η επιτυακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου Μέρημνα Σαμαία Νοητικής Υστέρησης του Νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και προκάλεσε συγκίνηση σε όσους παραβρέθηκαν και είδαν την λειτουργία του Συλλόγου των 40 χρόνων και τα βήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα έτη. Ήταν ένα όνειρο που πραγματικά δεν το πιστεύω ότι έχει πραγματοποιηθεί. Ένας σύλλογος που ξεκίνησε, ο πρώτος σύλλογος που ασχολήθηκε με άτομα με αναπηρία, ήταν ο σύλλογός μας οι Άγιοι Θεόδωροι. Εσείς όλοι που βρίσκεστε εδώ και ιδιαίτερα το κανάλι όταν πρωτοξεκινήσαμε ήταν πάντα κοντά μας. Είσαστε πάντα κοντά μας, όλα αυτά τα χρόνια σας θυμάμαι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας στηρίζετε πραγματικά και παίρνουμε δυνάμεις. Και βγάζετε προς τα έξω όλα αυτά τα οποία προσπαθήσαμε με πολύ κόπο και με πολύ πόνο όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια για να τα πραγματοποιήσουμε. Όνειρο που ξεκίνησε από το 85, αυτό που αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας απολαμβάνουν, μία καθημερινότητα με υγεία και αξιοπρέπεια. Έχουμε την μονάδα της ημερήσιας φροντίδας. Το όνειρό μας ήταν να κάνουμε τις στέγες που θα μπορούσαν να μένουν τα παιδιά μας όταν θα φύγουν οι γονείς από τη ζωή. Είναι πραγματικότητα. Ένα εργαστήρι με προϊόντα που τα παιδιά μας πλέον βρίσκουν εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και αλήθεια δεν το πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Η πολιτεία στην πορεία μας βοήθησε, η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα πρώτου και δεύτερου βαθμού κοντά, αλλά μένω στον κόσμο, μένω στους συμπολίτες μας, μένω στους ανθρώπους που κάποτε δραχμή-δραχμή πήγαμε τις μεγάλες ανάγκες και μετά ευρώ-ευρώ καταφέραν να μας στηρίξουν και να υπάρχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Βραβευτήκαμε. Φέτος κάναμε μνημόνιο συνεργασίας τον Απρίλη με τα Special Olympics. Συμμετείχαμε στους Πανελληνίους τον Οκτώβρη με βραβεία, με μετάλλια. Βραβευτήκαμε, πήραμε έπαινο για το εργαστήρι μας και για τις δομές. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω, είχα πρόβλημα υγείας, ωστόσο εκπροσωπήθηκε ο σύλλογος επάξια. Θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον ακόμα, δεν σταματάμε. Το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά έχουν πληθύνει πια. Είμαστε πάνω από 50, 55, 56 άτομα. Έχουμε πολλούς εργαζόμενους στο χώρο και πιστεύω ότι είναι μια δομή, είναι μια δομή που έχει πραγματικά υγεία. Δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, με πολύ ευθυνή υπεύθυνη όλοι οι συνεργάτες και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, το λέω πάντα τον τελευταίο καιρό, ότι πλέον μπήκαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο νέοι άνθρωποι που έχουν όρεξη, που έχουν διάθεση και φυσικά θα ανεβεί ακόμα περισσότερο το επίπεδο αυτών που προσφέρουμε. Θέλω επίσης να αναφέρω στα 47 χρόνια, μια και γιορτάζουμε αυτό σήμερα, πάρα πολλοί άνθρωποι πέρασαν από τα διοικητικά μας συμβούλια. Ξεκίνησαν με γονείς και ευαισθητοποιημένος ξεκίνησε ο σύλλογος, γονείς που δυστυχώς κάποιοι από αυτούς δεν υπάρχουν στη ζωή και λυπάμαι, γιατί θα ήθελα πολύ να μπορούν όπως και εγώ να απολαύσουν αυτά τα οποία έγιναν στα επόμενα χρόνια. Η περιφέρεια έχει την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενεί σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής έναν καταπληκτικό σύλλογο, μια μεγάλη ομάδα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια, την οικογένεια του Συλλόγου των Αγίων Θεοδώρων. Αξίζουν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί, αξίζουν την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας, το σεβασμό μας, γιατί κατάφεραν να κάνουν τα παιδιά αυτά ισότιμα, αγαπημένα μέλη της κοινωνίας. Κάτι που δυστυχώς έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
με ένα τεράστιο αγώνα λοιπόν, τον οποίο στηρίζει η περιφέρεια με όλες τις δυνάμεις. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό τους και χαιρόμαστε πολύ κάθε φορά που διαπιστώνουμε την τεράστια πρόοδό τους. Να είναι γεροί και στα επόμενα 40 χρόνια. Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάπολη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι, σφίξε τα χιλάκια μη βαριέσαι, σφίξε τα ρούμενα μπορείς. Λα λα, λα 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 λα, δες τη φωτεινή πλευρά ζωής. Λα λα, λα 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 λα, μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στημένη κι όταν με το σχελάει και τα πεις. Προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής έρχονται στο Σύλλογο για την πρακτική τους άσκηση. Και το 2011 οργανώνεται μια εκδήλωση μπαλέτου σε συνεργασία με τα ΣΕΦΑ. Με όλες αυτές τις δράσεις, ο Σύλλογος έκανε την παρουσία του ακόμα πιο έντονη στην πόλη της Κομωτινής. Και το 2012 διοργανώνεται ένας τηλεμαραθώνιος στο κανάλι Art Channel με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Ο Δήμος Κομωτινής συνδράμει από τη μεριά του παραχωρώντας έναν οδηγό για την μεταφορά των παιδιών του Συλλόγου, ο οποίος Σύλλογος από το 1998 έχει δικό του βαν, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Α, πολύ φίλος μου και Σταύρος. Το 2015 απεβίωσε ο Νικόλαος Κάρας, μεγάλος ευεργέτης του Συλλόγου, ο οποίος κληροδότησε χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός κτηρίου αποκλειστικά για το Σύλλογο. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος αυτός ο κύριος Νικόλας. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ο Σύλλογος στεγαζόταν στον παλιό βρεφονιδιακό σταθμό του Ροδίτη. Και το 2018 έχουμε εγγένεια το κτηρίο στο αγρόκτημα Υφαντών. Τι ωραίο κτίριο! Πανέμορφο δεν είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Καλέ, τι ωραία τοποθεσία! Το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου, που ιδρύθηκε το 2019, βρίσκεται σε ένα οικόπεδο 6 στρεμάτων, έχει εμβαδό 200 τετραγωνικά μέτρα
και είναι πλήρως εξοπλισμένο με οτιδήποτε χρειάζεται και απαιτείται από τον νόμο. Α, αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε και στη σημαντική βοήθεια που προσέφερε η Μονή Βατοπεδίου και ιδιαίτερα ο πατέρας Νύμφων, που είναι το μάθημα για την ολοκλήρωση της ανέργειας του κτηρίου. Το ιδιόκτητο λοιπόν κτίριο του Συλλόγου, που πλέον μπορεί να φιλοξενήσει 56 παιδιά, γίνονται ένα σωρό υπέροχα πράγματα. Εσύ να ρε, έφαγες. Ναι, παπά, έπαθα. Σίγουρα. Ναι, ναι. Μπράβο, και προκαταλήψεις σχετικά με την εργασία ατόμων με νοητικές αναπηρίες. Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και παρμελάδες. Γεμίζω τη ζωή μου. Ζυγίζω τις δυνάμεις μου. Σφαγίζω τη στιγμή. Το εργαστήριο αυτό είναι αρρωγός του Συλλόγου Μέιρνας Αμαία Άγιο Θεόδωρη και εδώ προσπαθούν τα παιδιά, έρχονται και τα εκπαιδεύουμε, να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον. Και μπορώ. Έρχονται τα παιδιά σε εμάς εδώ, σε σύλλογο, σε εργαστήριο, για να μάθουν να είναι αυτόν. Βοηθάνε, μαθαίνουν και δίνουν χέρι βοήθεια και αισθάνονται καλύτερα. Μπορώ να ονειρεύομαι. Εκτός από την παραγωγή, τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν στο κομμάτι των παραγγελιών και των παραδόσεων, που είμαι και εγώ υπεύθυνος, σαν πολιτής, στα καταστήματα του τόπου μας. Είμαι χαρούμενα που προσφέρω. Είμαι εδώ. Με δήλωση.